Για την τιμή που με έχει κάνει να είμαι εδώ παρόν απόψε σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση για να αναπτύξω το θέμα τη συνεχή υποβάθμιση τη εθνική φρουρά και το τραγικό συμβάν στην ναυτική βάση Ευαγγέλου Σκολάκη στο Μαρί. Απλά θα ήθελα πριν από την αναπτύξη του θέματο να σα αναφέρω ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι ούτε στρατιωτικό αναλυτή ούτε εμπειρογνώμονα, αλλά ένα απλό ενεργό πολίτη, αγανακτισμένο και εγώ, όπω όλοι εσεί εδώ. Με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα θέματα της εθνικής φρουράς, καθότι εκτός από πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού, είμαι και ένας ένοπλος μαχητής της μονάδας της εθνικής φρουράς, απόλυτα ενταγμένος στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας για 31 χρόνια. Οι δύο πιο πάνω ιδιότητες μου δίνουν την ευκαιρία να σχηματίζω άποψη, αλλά και να εκφέρω γνώμη σε θέματα που αφορούν την εθνική φρουρά. Τις τελευταίες εβδομάδες η εθνική φρουρά βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Μετά το τραγικό συμβάν της έκρηξης στην ναυτική βάση Ευάγγελος Σκολάκης, η αξιοπιστία της δύναμης έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Η συνεχής προσπάθεια των βασικών υπεδίων της τραγωδίας να μετακυλήσουν στην ηγεσία της δύναμης τις ευθύνες για το συμβάν και να απαλλαγούν ήδη από αυτές φαίνεται να πέφτουν σήμερα στο κενό. Αυτό όμως δεν απαντά στην εθνική φρουρά από λάθη και πιθανές παραλήψεις που μπορεί να σχετίζονται με το συμβάν. Όμως δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση αυτά τα λάθη και οι παραλήψεις να απαλλάξουν τους βασικούς υπαίτιους από τις πολιτικές και άλλες ευθύνες τους. Για να αντιληφθεί κάποιος τις ενέργειες της ηγεσίας της δύναμης, πολιτικής και στρατιωτικής, πριν από το τραγικό συμβάν, αλλά και την αντίδραση της μετά την έκρηξη, θα πρέπει να επιχειρήσει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση σε βάθος χρόνου των αδυναμιών και των προβλημάτων που ταλανίζουν την εθνική φρουρά. Αυτό θα επιχειρήσω ενώπιον σας σήμερα, προσπαθώντας να σας παρουσιάσω τις παραμέτρους τις οποίες είχαν η κάθε μια τη δική της σημασία και βαρύτητα για τον χειρισμό του τραγικού συμβάντος. Στα πρώτα 30 χρόνια που ακολούθησαν την βάρβαρη τουρκική εισβολή του 1974, ο αγώνας της Κυπριακής Δημοκρατίας για εθνική δικαίωση βασίστηκε σε τρεις κύριους πυλώνες: στην εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία, στην οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη και τέλος στην άμυνα με κύριο άξονα την προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής φρουράς. Η τεράστια προσπάθεια για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου, παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν τότε λόγω του εμπάρκου στην πώληση όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία από μεγάλο αριθμό χωρών, κυρίως της Δύσης, άρχισε να ευοδόνεται κατά τα τελευταία χρόνια της Προεδρίας κ. Κυπριανού και μετέπειτα κατά την Προεδρία Γιώργου Βασιλείου. Η κορύφωση της προσπάθειας για την ενίσχυση της εθνικής φρουράς επήρθε με τη Συμφωνία για την υλοποίηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου την περίοδο της Προεδρίας Λάφου Κληρίδη, που προέβλεπε επίσης την υλική ενίσχυση της δύναμης. Με ένα σημείο στην υλική αυτή ενίσχυση αποτέλεσε η έλευση πεπαλαιωμένου αμερικάνικου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει έκτοτε στην Κύπρο, γεγονός που έδωσε το δικαίωμα στους Αμερικανούς να ελέγχουν επιχειρησιακά και επί συνεχούς και τακτικής βάσεως τις μονάδες και τα στρατόπεδα της εθνικής φρουράς. Σημαντικό ορόσημο για την εθνική φρουρά αποτελεί η περίοδος υποβολής του εκτροματικού σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο προέβλεπε εκτός από τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη διάλυση της εθνικής φρουράς. Από το χρονικό εκείνο σημείο άρχισε μια ουσιαστική προσπάθεια υποβάθμισης της εθνικής φρουράς. Με τη σταδιακή μείωση του προπολογισμού για την άμυνα, αλλά και την κεκαλυμμένη απαξίωση της δύναμης. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ο ετήσιος προπολογισμός της Δημοκρατίας προέβλεπε το 2002 το ποσό των 230 εκατομμυρίων λιρών, παρακαλώ, για την αμυντική θωράκιση, ενώ το 2011 το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται μετά από δύο περικοπές από το Υπουργικό Συμβούλιο, μόλις τα 61 εκατομμύρια ευρώ. Αρχικά το ποσό που παίρνει ο πανόδας στον προπολογισμό ήταν 105 εκατομμύρια ευρώ. Τα κονδύλια που παραχωρούνται τα τελευταία χρόνια στοχεύουν απλώς και μόνο να κρατήσουν την εθνική φρουρά στη ζωή. Η υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων σταμάτησε και τα κονδύλια προορίζονται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά στην υποτυπώδη συντήρηση οπλικών συστημάτων υψηλής σημασίας. Αποτέλεσμα του περιορισμού αυτών των κονδυλίων είναι να παραμένει σήμερα η δύναμη με αριθμό γερασμένου και πολυδάπανο σε συντήρηση υλικού και να δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος εξόδων. Η οποιαδήποτε αναφορά σήμερα σε μακροχρόνια εξοπλιστικά προγράμματα με βάση τα οποία εξοπλίζονται και λειτουργούν τα πιο πολλά κράτη στον κόσμο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ουτοπία. Σημαντικό, τα κονδύλια για στρατιωτικά έργα οικοδομής, όπως η ανέγερση αποθηκών οπλισμού με τις προβλεπόμενες στρατιωτικές προδιαγραφές, έχουν σχεδόν εκλείψει. Εάν αυτές οι αποθήκες υπήρχαν, δεν θα θρυνούσαμε σήμερα θύματα στο τραγικό δυστύχημα στην ναυτική βάση Ευάγγελος Σκολάκης. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο στο θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν παράθεση οποιοδήποτε άλλων λεπτομεριών, πιθανόν να περιέχει θέματα της ασφάλειας.
Μια άλλη σοβαρή συνέπεια για την Εθνική Φρουρά από την υποβολή του σχεδίου ΑΝΑΝ αποτελεί και η καταράκωση του ηθικού και η μείωση τη διάθεση για έργο και προσφορά και η έλλειψη οράματο και προοπτική των αξιωματικών και των άτομων μονίμω πλέον τη δύναμη, για το μέλλον των οποίων δεν προβλεπόταν οτιδήποτε στο υποβληθέν σχέδιο ΑΝΑΝ και θεωρητικά με την αποδοχή του θα βρισκόταν από τη μια ημέρα στην άλλη στην ανεργία. Ο κίνδυνο για τα στελέχη τη δύναμη συνεχίζει σήμερα να υποκόσχει, νομίζω ότι οι πρόνοιε του απεκτού αυτού σχεδίου είναι αυτέ που σήμερα συζητούνται σε εντατικέ διαπραγματεύσει μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Οι συνεχεί αναφορέ στην αποστρατικοποίηση, η οποία θα περιλαμβάνεται στην επιδιωκόμενη λύση, πλήττουν επίση το ηθικό και δημιουργούν αβεβαιότητα μεταξύ των στελεχών των ενόπλων μα δυνάμεων. Η προσπάθεια για τη διατάραξη του καλού δίθεν κλίματο των συνομιλιών για επίλυση του κυπριακού προβλήματο είχε σαν συνέπεια στη μη διεξαγωγή ή καλύτερα την κατάργηση τη διακλαδιακή άσκηση Νικηφόρο, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εφέδρων, αλλά και στη συνεργασία και συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Πέραν τη συγκεκριμένη άσκηση, αριθμό άλλων ασκήσεων δεν πραγματοποιείται τώρα πια για λόγου οικονομική περισυλλογή. Συνέπεια τη μη διεξαγωγή των ασκήσεων αυτών ήταν η πληγή κέρια, η επιχειρησιακή ικανότητα και η ετοιμότητα τη εθνική φρουρά. Η παραγκόνηση και η ενιορθή εκμετάλλευση τη εφεδρεία με τη μείωση στο ελάχιστο του αριθμού των παρουσιάσεων, την κατάργηση των ασκήσεων και την απόλυση των παλιών και έμπειρων ξηρών εφέδρων ανεξαρτήτω ειδικοτήτων έχει αποδυναμώσει σημαντικά το έψιχο υλικό τη δύναμη, η οποία ανήκαθεν βασιζόταν στην εφεδρία. Σημειώστε ότι μέχρι το 2006 η εφεδρία τη εθνική φρουρά αξιολογείται από τα επιτελεία του ΝΑΤΟ ως μία από τις τρεις καλύτερες στον κόσμο. Από το 2008 μέχρι σήμερα, καμία αναφορά γίνεται για το θέμα. Η μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται εδώ και χρόνια στην προώθηση και ψήφιση των κανονισμών για τις κρίσεις, προαγωγές και αποστρατείες των μόνιμων αξιωματικών στα πλαίσια του περιεθνικής φρουρανόμου, έχει δημιουργήσει μια συμφόρηση στην κορυφή της πυραμίδας ιεραρχίας της δύναμης και στασιμότητα στις προαγωγές και έχει πλήξει την ομαλή ανέλυξη των ανωτέρων αλλά και των κατωτέρων αξιωματικών της δύναμης. Το είχαμε δει άλλωστε μετά από την έκρηξη. Αυτοί που διοικούσαν δύναμη. Οι κατά καιρούς και κυρίως τα χρόνια μετά τον πόλεμο προσλήψει στελεχών από την εφεδρεία, και αυτόν επίσης, με χαμηλότερη στρατιωτική κατάρτιση, τα οποία δεν προέρχονταν από στρατιωτικές παραγωγικές σχολές και τα οποία μετά από χρόνια έχουν ανεβεί στον βαθμό και την ιεραρχία της δύναμης, έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα της συμφόρησης ψηλές βαθμίδες του στρατεύματος. Και συνέπειται με συνέπεια το πιο πάνω και μείωση του ενδιαφέροντος και των κινήτρων των αξιωματικών της δύναμης από φύτων παραγωγικών σχολών, οι οποίοι παραμένουν στάσιμοι για χρόνια. Αν δεν λάβει κανείς υπόψη την κάθοδο στην Κύπρο και την τοποθέτηση στην Εθνική Φρουρά αξιωματικών του ελληνικού στρατού, των αντιστοίχων με τους Κυπρίους συναδέλφους τους σειρών σε σχολές, σε παραγωγικές σχολές, με ανώτερο βαθμό από αυτούς, τότε μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την μεγάλη ανομαλία που δημιουργείται, με άμεση συνέπεια στην απόδοση και την ψυχολογία των Κυπρίων αξιωματικών και με προεκτάσεις στα θέματα πειθαρχίας στη δύναμη. Η Εθνική Φρουρά υπήρξε ανέκαθεν στόχος κομματικών παρενοχλήσεων. Η κομματοκρατία και η μετροκρατία αποτελούν γκάγκρινα για το στράτευμα. Πολλοί και διάφοροι επιχείρησαν κατά καιρούς να σύρουν το στράτευμα στο κομματικό του άρμα. Ανίεροι ρουσφετολόγοι θεώρησαν την Εθνική Φρουρά δεξαμενή ψήφο, με την άνοση των στελεχών τους και την πρόθεση ημετέρων επένδυα στην αύξηση των κομματικών ποσοστών τους. Κατά καιρούς ακούγονται πολλά για παραεπιτελεία και πρόσφατα για δεύτερο γεύ στο Υπουργείο Άμυνας. Κατακέρθηκαν υπουργοί, ακόμα και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, για ρουσφέτια και αναξιοκρατία. Οι καθαροί και τίμοι αξιωματικοί και άνδρες της Εθνικής Φρουράς που είναι εκεί ταγμένοι για να υπηρετούν την πατρίδα, νιώθουν απογοήτευση και αφόρητη απελπισία όταν δημοσιοποιούνται τα πιο πάνω τραγικά. Τα διάφορα προεκλογικά πυροτεχνήματα που αποσκοπούσαν στην άγρα ψήφων και εκφράζονταν μέσα από ανέφικτα και αβάσιμα σχέδια για μείωση της θητείας των πυροδών στρατιωτών, είτε σε 14 είτε σε 19 μήνες, έχουν επιφέρει μεγάλο πλήγμα στην πειθαρχία του στρατεύματος και ενθάρρυναν περαιτέρω τις τάσεις φυγοστρατείας. Η φυγοστρατεία, εκτός από τη μείωση του μάχημου προσωπικού του στρατεύματος, επιφέρει μια σειρά αλυσιδωτές συνέπειες, με κυριότερες την πτώση του ηθικού αλλά και την αύξηση της απειθαρχίας των υπηρετούν των θητείας στρατιωτών. Η φυγοστρατεία δεν καταπολεμήθηκε δυστυχώς με όλα τα δυνατά νομικά και άλλα μέτρα. Μέσα από ελλειπή μέτρα που έχουν εφαρμοστεί με αναπροσαρμογές και προσθήκες των περιεθνικής φρουράς νόμων, διαφαίνεται η έλλειψη ισχυρής και πραγματικής θέλησης της πολιτείας να πατάξει το θλιβερό αυτό φαινόμενο. Η μικρή μείωση της φυγοστρατείας κατά τη φετινή κατάταξη μπορεί να κριθεί θετική, αλλά όχι ικανοποιητική και μπορεί να οφείλεται σε άλλες συναφείς αιτίες και παραμέτρους. Η πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου ουδέποτε κατανόησε αυτά που κατανοεί κάθε Κύπριος πατριώτης, τον απόλυτο συσχετισμό μεταξύ της δύναμης και της διαπραγμάτευσης.
Αυτή είναι η σχέση δύναμης, αξιοπιστίας, αποτροπής και επιτυχούς αντιμετώπισης του αντιπάλου. Είναι γνωστό επίσης ότι όταν ένα κράτος επιθυμεί την ειρήνη, ετοιμάζεται για πόλεμο. Κατά το Θουκυδίδη, οι δυνατοί πράττουν ότι τους επιτρέπει η δύναμη τους και οι αδύνατοι ότι τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Η τελευταία τραγωδία στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φωράκης, αντά και πρόσφατες απειλές της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας με αφορμή την εκμετάλλευση της Κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, επιβάλλουν στην πολιτική ηγεσία την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Εθνικής Φρουράς και την άμεση ενίσχυση της δύναμης σε κάθε τομέα. Παρένθεση, κάτι διάβασα σήμερα για τον νέο προϋπολογισμό, συρρυκνώσεις. Επιβάλλεται όμως η Εθνική Φρουρά να ενισχυθεί άμεσα με όλα τα αναγκαία οπλικά συστήματα, αλλά και η άμεση απελευθέρωση όλων των αναγκαίων κοντιλίων για τη συντήρηση και την αντικατάσταση των τεπεπαλαιωμένων συστημάτων και για την κατασκευή όλων των αναγκαίων σήμερα έργων υποδομής. Επιβάλλεται η άμεση επανενεργοποίηση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος Κύπρου, καθώς και η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων Αμερικανικών όπλων με τα νέα τα οποία να μην παρέχουν πια δικαιώματα στους Αμερικάνους, να ελέγχουν τις ένοπλες μας δυνάμεις. Έτσι κι αλλιώς θεωρείται απίθανο να χρησιμοποιηθούν τα όπλα αυτά, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Δεν θα το επιτρέψουν προφανώς οι Αμερικάνοι, ούτε καν να τα βγάλουν στο τόπεδο μας. Η πραγματοποίηση των τακτικών ασκήσεων του στρατεύματος, η αναπροσαρμογή και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών, των στρατιωτών και της εφετρίας, θα δώσει στην Εθνική Φρουρά τη χαμένη της δυναμική, αλλά και τη χαμένη αυτοπεποίθηση στο προσωπικό. Η άμεση προώθηση των κανονισμών για τις κρίσεις της προαγωγής και της αυτοκρατορίας του μονίμου προσωπικού θα βοηθήσει στην ομαλή και αξιοκρατική ανέλυξη των στελεχών, με άνεση συνέπεια την άνοδο του ηθικού, της ψυχολογίας και της προσφοράς του. Η φυγοστρατεία πρέπει να παταχθεί και να μειωθεί σε αμεληταίους αριθμούς και στις απόλυτα δικαιολογημένες περιπτώσεις απαλλαγής, αναστολής, κατάταξης. Λύσεις και προτάσεις υπάρχουν. Πρέπει απλά να υπάρξει θέληση από τους εκάστοτε κυβερνώντες και τα πολιτικά κόμματα. Στα θέματα κομματοκρατίας και μετεωροκρατίας, επιβάλλεται όπως το Υπουργείο Άμυνας και η ανώτατη ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα περιλαμβανομένων και αυστηρών μέτρων τιμωρίας για να τερματιστεί κάθε προσπάθεια εμπλοκής του στρατεύματος σε κομματικούς σχεδιασμούς μέσω αναξιοκρατικών σε παρέθεση εξυπηρετήσεων. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν τα ολέθρια αποτελέσματα που συνεπάγεται για την άμυνα της πατρίδας και για τη συνοχή του στρατεύματος η κομματική άρρωση της Εθνικής Φρουράς. Οι πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Εθνικής Φρουράς δίνουν την ευκαιρία για αποκατάσταση της αξιοπιστίας της δύναμης αλλά και αλλαγή στο πνεύμα που επικρατεί. Ο νέος αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Τριανός Νάσης, κατέδειξε το στίγμα της στρατηγικής και των προθέσεων του. Επικεντρώθηκε σε ακρογωνία θέματα τα οποία αποτελούν την πεντουσία των στόχων της διοίκησης του. Η αξιοπιστία της δύναμης όσον αφορά το υλικό και οι αξίες του προσωπικού, ήθος, αυτοσεβασμός, ηθικό και πειθαρχία-αυτοπειθαρχία αποτελούν τους βασικούς άξονες της δικής του πολιτικής. Η ορθή διοίκηση θα αποτελέσει κατά τον στρατηγό Νάση η άμεση συνέπεια των πιο πάνω αρχών. Η επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς πρέπει να επανέλθει στα επίπεδα των πρώτων χρόνων της παρούσης δεκαετίας. Η δυνατότητα αποτροπής του όποιου εξωτερικού κινδύνου ή απειλής για τον ενόπλο μας δυνάμεων αποτελεί την κύρια προϋπόθεση για την ύπαρξη του κράτους μας. Απομένει τώρα στην πολιτεία και στους πολιτικούς να ενισχύσουν και κυρίως να μην υποσκάψουν τη νέα προσπάθεια. Αλλιώς δεν θα αργήσουμε να θρυνήσουμε επί των ερπείων της Εθνικής Φρουράς και προφανώς της πατρίδας. Ευχαριστώ πολύ.